γκολ στη σεζόν. Δεν ξέρω αν είναι η σεζόν της καριέρας σου ή, εν πάση περιπτώσει, αν η νίκη αυτή που μόλις πετύχατε με ακόμα ένα δικό σου γκολ ήταν η πολυτιμότερη νίκη της σεζόν μέχρι την επόμενη, Γιάννη. Σίγουρα, όσο φτάνουμε προς το τέλος, η κάθε νίκη είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να προσπαθούμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, έπρεπε να διαχειριστούμε κούραση, μικροπροβλήματα. Νεύρα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι με ένταση και από τις δύο πλευρές. Ένταση, αλλά δόξα στον Θεό καταφέραμε. Στο τέλος ευτυχήσαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Συνεχίζουμε. Αν σου πρότειναν άλλα 20 γκολ μέχρι το τέλος της σεζόν ή την άνοδο από τώρα, τι θα διάλεγες? Εντάξει, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Άνοδος. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, έχουμε ένα στόχο, πρέπει να προσπαθήσουμε να τον πετύχουμε και συνεχίζουμε. Τι θεωρείς ότι είναι αυτό που, με δεδομένο ότι κρατήσατε την διαφορά των 8 βαθμών από τη δεύτερη θέση, εκείνο που χρειάζεται να κάνετε στα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος για να μην χάσετε την πρώτη θέση? Τι το μεγάλο στόχο? Αυτό που είπα και πριν, κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Μπαίνουμε μέσα, εμείς κοιτάμε μόνο τη δουλειά μας, δεν βλέπουμε τώρα τι διαφορά έχουμε. Μόνο το κάθε παιχνίδι να το κερδίζουμε ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο. Είναι ένας τελικός κάθε μάτς. Αισθάνεσαι ο MVP της ομάδας, ο MVP του πρωταθλήματος? Το έχεις σκεφτεί? Όχι. Δεν το βλέπω έτσι. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Όλοι δουλεύουμε για να πετύχουμε αυτό το που παλεύουμε να κάνουμε, που πετυχαίνουμε. Δεν υπάρχει ξεχωριστά κάποιος. Το σύνολο είναι πάνω απ' όλα. Υγεία και επιτυχίες, ό,τι καλύτερο και στη συνέχεια, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.